Λοιπόν, κύριε Σοκράφε, το συγγνώμη, έχετε το δεκάλεπτο ολότελα δικό σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 10 προτάσεις δυσπιστίας. Θυμίζω, 1988, Μητσοτάκης κατά Παπανδρέου για την εξωτερική πολιτική και την οικονομία. 1989, Μητσοτάκης κατά Παπανδρέου για τα σκάνδαλα. 1993, Παπανδρέου κατά Μητσοτάκη για το Μακεδονικό. 1996, Εύερτ κατά Παπανδρέου τον καιρό του Ανασίου. 1999, Καραμαλής κατά του Υπουργού Παιδείας Γεράσιμου Αρσένη για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. 2001, Καραμαλής κατά του Υπουργού Οικονομίας Γιάννου Παπαντονίου για το χρηματιστήριο. 2005, Γιώργος Παπανδρέου κατά του Υπουργού Οικονομίας Γιώργου Αλογοσχούφη για την οικονομική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε αμέσως ψήφο εμπιστοσύνης και την πήρε. 2007, Παπανδρέου κατά της κυβέρνησης Καραμαλή για το άρθρο 16 του Συντάγματος και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. 2008, Παπανδρέου κατά της κυβέρνησης Καραμαλή για το τότε ασφαλιστικό νομοσχέδιο. 2013, Τσίπρας κατά της κυβέρνησης Σαμαρά για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Όλες, χωρίς εξαίρεση, απορρίφθηκαν. Η ιστορία μας, λοιπόν, από μόνη της, αποδεικνύει ότι οι σχετικές διατάξεις του Συντάγματος δεν έχουν ουσιαστική εφαρμογή. Απλώς χρησιμοποιούνται για κινήσεις πολιτικής τακτικής και εκεί εξαντλούν και την ύπαρξή τους. Αλλεπάλληλες, ατελέσφορες προτάσεις δυσπιστίας. Ο επόμενος στον προηγούμενο, ο προηγούμενος στον επόμενο και ούτω καθεξής. Σε μια τέτοια διαδικασία βρισκόμαστε σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η παταγώδης για μια φορά ακόμα αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη δίνει την αφορμή για μια θεαματική αντιπολιτευτική κίνηση. Το θέαμα θα συγκαλύψει την απουσία εναλλακτικής πολιτικής. Ή μήπως θα δεσμεύσει σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση για αναστροφή της καταλήστευσης της δημόσιας περιουσίας μέσα των ιδιωτικοποιήσεων. Μήπως θα δηλώσει σήμερα στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και η κοινωνία ότι θα ανακρούσει πρίμνα και είναι αποφασισμένη να μην υποτάσσονται τα πάντα στα συμφέροντα της παρασιτικής ολιγαρχίας και των ισχυρών της διεθνούς κοινής. Μήπως θα δηλώσετε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μετά τη λήξη της τωρινής σύμβασης με την Αττική Οδό οι εθνικές οδοί θα επανέλθουν στο δημόσιο έλεγχο. Μήπως θα δηλώσετε σήμερα ότι καταδικάζετε την πώληση του ΟΣΕ, τον σκόπιμο κατακαιρματισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, των λιμανιών, της παραχωρής του Εθνικού Δικτύου Οδικών Μεταφορών. Μήπως είστε έτοιμοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξεστομίσετε κανένα μέα κούλπα. Όχι. Καμία εναλλακτική, λοιπόν, καμία διέξοδος. Μία προσομοίωση πολιτικής μάχης, χωρίς πυρομαχικά, με ψεύτικα όπλα στα χαρακώματα της εξουσίας. Θα παρακολουθήσουμε το ίδιο κακόγουστο παιχνίδι, μια τριήμερη αδιέξοδη συζήτηση που θα εξαντλείται στα γνωστά δίθεν επιχειρήματα. Εσείς κάνατε αυτό, ναι, αλλά εσείς κάνατε το άλλο. Όμως, κύριοι συνάδελφοι, αυτή η ψευτοαντιπαράθεση δεν ενδιαφέρει κανέναν. Κανέναν εκτός από εσάς, τους νομείς της εξουσίας. Και ίσως και από τον κόσμο, μόνο αυτούς που έχουν περιορίσει τους εαυτούς τους στο ρόλο του φανατικού οπαδού. Αντίθετα, όλος αυτός ο φόρτος της πολιτικής ρητορίας αποδεικνύει ένα μόνο πράγμα. Ότι όσο εσείς αυτοεπιβεβαιώνεστε στην αντιπαλότητά σας, η χώρα βαδίζει διαρκώς προς το χειρότερο. Από την αντιπαράθεσή σας κερδίζει μόνο έναν διαρκή κατήφορο. Και τις συνέπειες τις πληρώνει ο ελληνικός λαός κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Το πρόβλημα δεν είναι βέβαια ο τρόπος ή η αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής διαχείρισης. Το πραγματικό πρόβλημα για τη χώρα είναι η πολιτική που εφαρμόζεται. Και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προβάλλει καμία ουσιαστική ή ριζική διαφοροποίηση. Επειδή λοιπόν το πραγματικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι η διαχείριση αλλά ο προσανατολισμός της πολιτικής, η πρόταση δυσπιστίας που καταθέσετε αντανακλάται και σε εσάς. Κάνατε πρόταση δυσπιστίας ή μομφής όπως τη λέτε και κατά του εαυτού σας. Εξάλλου δεν φαντάζομαι να ελπίζει κανείς ότι θα υποχωρήσει η ασφικτική κομματική πειθαρχία ή ο αυτοσκοπός της κατοχής της εξουσίας και ότι θα υπάρξει ρήγμα στην κυβερνητική πλειοψηφία. Το ξέρετε όλοι ότι αυτό αποκλείεται.
Αυτή η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει ένα νομοθετικό και όχι μόνο πόλεμο κατά της κοινωνίας. Νόμοι που με βάση είτε σκοπιμότητες εξυπηρετήσεων, είτε ιδεοληψίες, είτε και τα δύο, διαλύουν υγεία, παιδεία, εργασία, περιβάλλον, δικαιώματα. Τίποτα δεν μένει όρθιο. Και όλα αυτά ψηφίζονται σαν να συμφωνούν όλοι με όλα. Αυτό είναι απλώς διαστρέβλωση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, γιατί η αντιπολίτευση γίνεται ένα απλό εργαλείο για νόμους που κατασκευάζονται εν κρυπτό και παραβίστο από μία κλειστή μικρή ομάδα ανεξέλεγκτης εξουσίας που λειτουργεί ουσιαστικά χωρίς καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο περιορισμένος χρόνος της παρέμβασής μου δεν μου επιτρέπει να απαριθμίσω ούτε καν τα πιο προκλητικά από αυτά που έχει ψηφίσει η κυβερνητική πλειοψηφία σε αυτήν εδώ τη Βουλή. Όχι μόνο ανερήμηνη της κοινωνίας, αλλά και εναντίον αυτής και με απόλυτη περιφλόνηση του κοινού αισθήματος. Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ στο θέμα της πανδημίας. Ακριβώς γιατί αποτελεί ακραία έκφραση του τρόπου που αντιλαμβάνεστε την άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας. Μια πολιτική που είναι αλλοπρόσαλη και επιδεικτικά προκλητική. Να θυμηθούμε τους αριθμούς και δια τις κλίνες ΜΕΘ που ανακοινώσατε ότι δήθεν εξασφαλίσατε τον πρώτο χρόνο. Για πάνω από 1.300 μιλούσατε ακόμα και από αυτό εδώ, αυτό το βήμα της Βουλής. Μετά ήρθε η πραγματικότητα. Με λιγότερους από τους μισούς διασωληνωμένους, το σύστημα είχε φρακάρει, θύματα του ιού κατέληγαν πρόχειρα διασωληνωμένοι ή και χωρίς καν αυτό στην αναμονή. Όταν ήρθε η ώρα των 100 νεκρών την ημέρα, προσπαθήσατε να μας πείσετε ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν ότι η περίθαλψη εκτός ΜΕΘ είναι ελλιπής. Και στο τέλος, αφού η κοινωνία δεν εθίζονταν στο καθημερινό αριθμό των νεκρών, ήρθε η επικοινωνιακή ύβρις. Πράγματι, ύβρις προς την ανθρώπινη ζωή και προς την κοινωνία. Ότι δεν έχει συμμετοχή η κυβέρνηση, αλλά είναι ευθύνη των γιατρών να διαλέξουν ποιος θα ζήσει. Ότι ακόμα και αν χάνονται ανθρώπινες ζωές που θα μπορούσαν να σωθούν, η κυβέρνηση που είναι εναντίον της πολυτέλειας ούτε ήθελε, ούτε μπορούσε να ενισχύσει το ΕΣΥ για να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση. Και τα non-paper του δημόσιου κυβερνητικού λόγου ότι, εν πάση περιπτώσει, όσες ΜΕΘ και να είχαμε, φτιάξει δεν θα έφταναν. Αυτή είναι η κυβερνητική απάντηση στους άδικους και αδόκητους θανάτους. Η φράση «αν μπορώ να σώσω, ακόμα και μια ζωή πρέπει να το κάνω» είναι μόνο για τις σχολικές αίθουσες στη δική σας Ελλάδα. Τώρα, αν μιλήσω για προκλητική και αδιανόητη αναλυσία της κυβερνητικής εξουσίας, θα με κατηγορήσετε αμέσως για λαϊκισμό. Πίσω από τους μεγάλους τίτλους, πίσω από το περίφημο επιτελικό κράτος, υπάρχει μόνο ανεπάρκεια, αποτυχία, αλαζονία και επικοινωνία. Όμως η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο επιτελικό κράτος, κύριε Πρωθυπουργέ. Το είδαμε και στις φωτιές. Μεγαλούργησε όμως και τις προηγούμενες μέρες. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αποκορύφωμα της επιτελικότητας του κράτους σας ήταν μόλις προχθές, ο διανομέας που ρύθμιζε μέσα στα χιόνια την κυκλοφορία στην κεντρική λεωφόρο. Και το πολεμικό ναυτικό, αν είναι δυνατόν, να φτιαρίζει τον πάγο στην Αττική Οδό. Ο μόνος τομέας επιτυχίας για το επιτελικό σας κράτος είναι τα κυβερνητικά deal εγχώρια και διεθνή. Εξάλλου, η όλη πολιτεία της κυβέρνησης δείχνει ότι αυτή είναι η προτεραιότητά σας και αυτό μόνο σας ενδιαφέρει. Γι' αυτό επιδιώξετε και γι' αυτό κατέχετε και απολαμβάνετε την εξουσία. Και όλος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι για να διασώσετε τον σκληρό πυρήνα του συστήματος εξουσίας σας, είστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να θυσιάσετε και ηφηγένειες. Η αποτυχία σας έχει κόστος μεγάλο και δυστυχώς μακροπρόθεσμο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αν ζούσε σήμερα ο Γιώργος Σουρής, θα έλεγε ξανά και θα είχε ακόμα δίκιο. Οι Έλληνες πολιτικοί έχουν μονίμως ως επάγγελμα τη σωτηρία της πατρίδας. Γι' αυτό και αποφεύγουν επομελώς να τη σώσουν, γιατί μετά τη σωτηρία δεν θα έχουν επάγγελμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καιρή είναι κρίσιμη. Και η κοινωνία ζει αυτές τις πολιτικές κυριολεκτικά στο πετσί της και τις πληρώνει πολύ ακριβά. Εμείς πιστεύουμε ότι η κοινωνία πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και τα συστήματα εξουσίας, επειδή τα συστήματα εξουσίας δεν παράγουν ούτε σωτήρες ούτε ηγέτες. Στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν υπήρχαν οι ιδιωτέλειες και τα συμφέροντα, μπορούν να παράγουν μόνο νομίστες εξουσίας και ανεπαρκείς διαχειριστές.
Και στο κόμμα μας, το ΜέΡΑ25, αυτό θεωρούμε ότι είναι ο λόγος και ο σκοπός της ύπαρξής μας. Η ανατροπή αυτής της κατάστασης. Να βαδίσουμε δηλαδή μαζί με την κοινωνία και μέσα από αυτήν, χωρίς ηγεμονισμούς, για να συμβάλλουμε με όσες δυνάμεις έχουμε και χωρίς ανέξοδες υποσχέσεις στην αγωνιώδη μάχη για να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της αποτυχίας. Η παταγώδης αποτυχία σας να φέρει μια καινούργια αρχή, ένα άλλο μέλλον για τον τόπο και για τους ανθρώπους τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.